Στην δεύτερη φάση της αποστολής των 100 έξυπνων και κλιματικά ουδέτερων πόλεων της Ευρώπης μέχρι το 2030, μπαίνει ο Δήμος Καλαμάτας. Στη δεύτερη φάση, παρά το ότι όλο το καλοκαίρι δεν είχαμε μείνει στάσιμοι, παρακολουθούσαμε στενά τα workshop που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επειδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πει ότι κινούμε το Σεπτέμβριο, έτσι και εμείς πιστοί στο ραντεβού μας ξεκινήσαμε. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα. Ενημέρωσα τα υπηρεσιακά στελέχη, ενημέρωσα τις ομάδες στρατηγικού σχεδιασμού ότι πρέπει ο καθένας να φτιάξει πάλι τις ομάδες του για να συνεχίσουμε. Η κινητικότητα είναι έντονη, γι' αυτό και τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε ευρεία σύσκεψη των στελεχών του Δήμου Καλαμάτας. Μάλιστα, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μια σειρά από επαφές έχουν προγραμματιστεί με το δίκτυο των πόλεων που συμμετάσχουν στην αποστολή να δημιουργείται. Οι 6 πόλεις ελληνικές που είναι στο δίκτυο. Στο πρόγραμμα αυτό στην αποστολή, ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο το οποίο θα μπορεί να έχει την ευελιξία και το νομοθετικό πλαίσιο να κινείται πιο γρήγορα για να φέρει αποτελέσματα. Συνεχίζουμε το Δευτέρα, έχω πολλές συναντήσεις και με τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σκρέκα, για αυτό το θέμα ακριβώς. Δευτέρα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, βέβαια. Δευτέρα το βράδυ είμαι ομιλητής σε μια κεντρική εκδήλωση που κάνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Και συνεχίζουμε 16 του μηνός, έχουμε ένα μεγάλο workshop που θα μια ευρεία σύσκεψη ώστε να ενημερωθούν όλα τα στελέχη που έχουν ασχοληθεί με το πρόγραμμα. 30 και 1η θα έχουμε εδώ τους Ευρωπαίους στην Καλαμάτα Σεπτεμβρίου, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου. Μέσα από αυτήν την φάση θα συνταχθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός προκειμένου ο Δήμος να υπογράψει έως τα τέλη του 2023 το κλιματικό συμβόλαιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μεγάλος στόχος του Δήμου Καλαμάτας είναι να μην εξαντλήσουμε το χρόνο, δηλαδή 31/12/2023, αλλά από τον Ιούνιο του 2023 να είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε, να παρουσιάσουμε το κλιματικό μας συμβόλαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε και αν κάτι δεν είναι έτοιμο, να έχουμε το χρόνο να το ολοκληρώσουμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου, γιατί αν δεν έχεις ολοκληρώσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023, βγαίνεις εκτός. Έχουμε αποφασίσει λοιπόν ότι θα συνεργαστούμε με εξωτερικούς συνεργάτες, θα δημιουργήσουμε τις ομάδες εργασίας εδώ που απαιτούνται, θα αναπτύξουμε τη συνεργασία με τα πανεπιστήμια και θέλουμε βέβαια και την επίβλεψη από φορείς πολύ σημαντικούς που έχουμε στην περιοχή μας ευρύτερα που έχουν ασχοληθεί με την κλιματική ουδετερότητα, όπως το Ίδρυμα, παραδείγματος χάρη, Καπετάν Βασίλη και Κάρμη Κωνσταντακόπουλος.